Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας στη Σφεντόνα.gr τον κύριο Λεωνίδα Πανόπουλο, τον πλοίαρχο του Louis Majesty, που για πρώτη φορά φτάνει στην Κόρινθο, ένα τόσο μεγάλο κρουαζιερόπλοιο, πολυτελέστατο κρουαζιερόπλοιο με 1800 άτομα. Καπετάνια, καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλώς ήλθατε στην πόλη μας. Χαρά μου να επισκέψουμε ελληνικά λιμάνια για να ανακαλύψουμε τον καινούριο προορισμό. Και από ό,τι γνωρίζω, είστε πατριώτης, αν θέλετε, κάτω από τα Βλάκη. Ναι, είμαι από την Καλαμάτα. Έχω γεννηθεί, όχι καταγωγή, έχω γεννηθεί και στην Καλαμάτα. Ωραία. Θέλετε να μας πείτε για το σημερινό δέσιμο του Majesty εδώ στην Κόρινθο, τα πλεονεκτήματα, τι μπορεί να κερδίσει και η πόλη μας από αυτά τα πράγματα. Η κάθε τοπική κοινωνία από την επίσκεψη, και συγκεκριμένα η Κόρινθο, από την επίσκεψη ενός κρουαζιερόπλοιου, έτσι, έχει την επισκεψιμότητα των επιβατών των τουριστών, αλλά μην ξεχνάμε και του πληρώματος. Στο συγκεκριμένο πλοίο είμαστε 1800 επιβάτες, έτσι, και 580 άτομα πλήρωμα. Μία μικρή κόσμος, πόλη. Μία, ναι, υπάρχουν και μεγαλύτερα από εμάς. Όλος αυτός ο κόσμος βγαίνει έξω και θα πάρει από τα απολύτως αναγκαία μέχρι να επισκεφτεί κάποιους χώρους και να ξοδέψει και να ψωνίσει κάποια γράμματα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για οποιαδήποτε τοπική κοινωνία, το να επισκέπτεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα πλοία και να τα επισκέπτει τόσο ο κόσμος, αφήνει κάποιο σημαντικό ποσό και τονώνει τις τοπικές οικονομίες. Επειδή και εμείς, σαν ηλεκτρονική εφημερίδα και άλλοι παράγοντες του τόπου, κάνουμε αγώνα να γίνει τουριστικό το λιμάνι μας, μπορείτε να μας πείτε εσείς, με την εμπειρία σας, τι πλεονεκτήματα έχει μια πόλη σαν την Κόρινθο? Η Κόρινθος, λόγω γεωγραφικής θέσης και λόγω του ότι έχουν μειωθεί οι αποστάσεις από την Αθήνα, είναι τουλάχιστον στο μάξιμο μία ώρα. Για προορισμό κουραζιερόπλοιο προσφέρει το να τον επισκεφτεί με σκοπό να μπορεί να πάει στην Αθήνα, δηλαδή να αποσκεφθεί Ακρόπολη και την Αθήνα και από αυτά που κάνουν από τον Πειραιά, χωρίς να προσεγγίσει Πειραιά. Δηλαδή κερδίζοντας τον γύρο του Πελοποννήσου, ούτως ώστε μπορεί να έχει ένα δρομολόγιο προς τη Δυτική Ελλάδα, περιλαμβανομένου και του Πειραιά και την Αθήνα και της Αθήνας τους τουριστικούς προορισμούς, σύν το γεγονός ότι όταν επισκεφθεί την Κόρινθο θα μπορεί να κάνει και τοπικές εκδρομές επισκεπτόμενη την αρχαία Κόρινθο και ό,τι άλλο προσφέρει. Έχουμε την αρχαία Κόρινθο, να τα πω σύντομα, την αρχαία Νεμαία, ακριβώς το Ιραίο, την αρχαία Σικαιώνα, το πανέμορφο Λουτράκι δίπλα μας. Πάρα πολύ ωραία, όλους αυτούς τους χώρους, σύν την Αθήνα που είναι ο αρχικός προορισμός. Αν αυτά τα μέρη διαφημιστούν όπως πρέπει, έτσι, μπορεί να γίνει πόλος έλξης και άλλων πλοίων, έτσι, με περισσότερους επιβάτες. Βέβαια, δεν είναι μόνο να μπορούμε από κάθε πλοίο ή από κάθε επισκέπτη να τα πάρουμε, να το πω έτσι λαϊκά. Να προσφέρουμε. Έτσι, θα πρέπει να προσφέρουμε και θα πρέπει, όπως είπα και στους τοπικούς φορείς εδώ πέρα, είχε έρθει ο κύριος Δήμαρχος, από ό,τι μου είπανε και κάποιοι να παράδοτες, βελτιωθούν οι λιμενικές υποδομές. Μάλιστα. Δηλαδή να υπάρχει μια καλή λιμενική υποδομή, να δίδονται πληροφορίες προς τους επιβάτες, να υπάρχει καλή εξυπηρέτηση και να ξέρουν οι επιβάτες, έστω και να βγουν και στην πόλη της Κορίνθου, πού είναι η αγορά, πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να περπατήσουν, πού μπορούν να δουν κάποια πράγματα, πού μπορούν να αγοράσουν τοπικά προϊόντα όπως κρασιά, έτσι, και τέτοια τα πράγματα. Τα φημισμένα μας κρασιά. Ακριβώς, όλα αυτά, έτσι. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα ευχάριστο, καθαρό λιμάνι και ασφαλές λιμάνι και για τα πλοία και για τους επιβάτες. Κύριε Πλοίαρχε, θέλουμε να σας ρωτήσουμε και 2-3 πράγματα για το ίδιο σας το σπίτι, το Majesty. Βεβαίως. Πόσες καμπίνες έχει, αυτές οι κρουαζιέρες που κάνει, από πού ξεκινάνε, λοιπόν, πόσο... Λοιπόν, το Majesty δραστηριοποιείται στη Δυτική Μεσόγειο κυρίως από τον περασμένο Δεκέμβριο. Κάνει κρουαζιέρες όλο το χειμώνα, δραστηριοποιείται η Δυτική Μεσόγειο με λιμάνια αφετηρίας τη Γένοβα και τη Μασσαλία. Οι επιβάτες μας είναι Ευρωπαίοι επιβάτες, Ιταλοί, Γερμανοί, Γάλλοι και γενικά Βορειοευρωπαίοι. Οι προορισμοί μας είναι περισσότερο Δυτική Μεσόγειο, δηλαδή Ισπανία, Βόρειο Αφρική, Μαρόκο, δηλαδή Γαλλία και Ιταλία. Στις συγκεκριμένες κουραζιέρες που κάνουμε τώρα, ξεκινήσαμε πάλι από Γένοβα, Μασσαλία, επισκεφθήκαμε Σαρδινία, Σικελία, Κατάκολο, Ζάκυνθο. Σήμερα είμαστε στην Κόρινθο, αύριο θα είμαστε Άγιοι 40 και Κέρκυρα. Μάλιστα. Και επιστροφή στη Γένοβα. Λοιπόν, οι τέσσερις κουραζιέρες περιοδικά που θα κάνουμε με προσέγγιση και την Κόρινθο, θα μπορούσα να πω είναι διερευνητικές για να δούμε το πλεονέκτημα που μας προσφέρει η Κόρινθο και γενικά η προσεγγίση στη Δυτική Ελλάδα. Και αν πραγματικά που βλέπω να πηγαίνουν καλά, αλλά σας είπα, ακριβώς, με την απαραίτητη βελτίωση, η Κόρινθο μας προσφέρει την ευκολία να επισκεφτόμαστε την Αθήνα
έτσι, Ακρόπολη και όλα τα τουριστικά και ενδιαφέροντα σημεία που έχει η Αθήνα, πιστεύω η Κόρινθο θα αναδειχθεί σε προορισμό στρατηγικό, θα μπορούσα να πω, για κουραζιερόπλια. Και αν έρθουμε και εμείς, μαζί με εμάς θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Μας δίνουν χαρά τα αισιόδοξα λόγια σας για την πόλη μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε γαλήνιες θάλασσες. Μπείτε στη σφεντόνα.gr και μόλις γυρίσετε να μας γράψετε και τις εντυπώσεις σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Χαρήκαμε πάρα πολύ, καπετάνια. Να είστε καλά, γεια σας.